Πάνω είσαι! Γραπτό είμαι! Κάνω όλα και συμφέρω. Θέλω δηλώσεις για το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Προβλέψεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι. Προβλέψεις. Ναι. Καταρχήν τι έχεις εδώ. Χ2. Άντε πάλι. Τι χ2 ρε μαλάκα. Ξέρεις που πας. Το κράτος πας ρε μαλάκα. Ποιο χ2. Ποιον έχουμε διαιτητή. Το κουκουλάκι. Ένα στάνταρ. Ένα στάνταρ, ε. Γιατί ρε, φοβάσαι. Ένα στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πέρσι όμως ο Ολυμπιακός σε βοήθησε να πούμε για να βγεις δεύτερος. Και με τον Μπέο και με τον νικήσαμε. Ναι, ναι. Τον αποκλείσαμε κιόλας. Στα play-off να πούμε, λέει, πάω πέρνα, να πούμε, δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό. Κατά τον Παναθηναϊκό είναι ψόφιος όμως, δεν έχουν ανάγκη. Ναι, μόνος παίρνουν μπάλα. Άρχοντες. Ναι. 15 μεταγράφες κάνανε. Παιχτικός πώς το βλέπεις. Έρχεται Άγγλος διαιτητής. Έρχεται τώρα ένας Άγγλος διαιτητής και παίζει απερόληπτα, ας πούμε, λες. Α, εκεί είχαμε πιθανότητες. Είχες. Βέβαια. Μισά-μισά μπορούμε να σου πω. Δηλαδή, αν σε παίξει αύριο Κουκουλάκης 50-50 και χάσεις, τι θα πεις. Και σε πατήσει ο Ολυμπιακός. Θα το αξίζουμε. Θα το αξίζουμε, ναι. Ναι. Πριν το μάτι, δηλαδή τώρα, εγώ σου λέω, σου δίνω 100 ευρώ, 200 ευρώ. Παίξε να πούμε το, τι θα το παίξει. Με το Κουκουλάκι. Τώρα, Κουκουλάκι και μουλάκι. Ασχέτως διαιτητή. Σου δίνω τώρα το 200 ευρώ στο να πάω. Ναι. Παίξω να σου πω. Να το παίξω ομαδικά θα χάσω. Δηλαδή σαν να υποστήριξω την ομάδα μου. Οπαδικά. Οπαδικά. Θα χάσω. Γιατί όποτε παίζω οπαδικά χάνω. Mm. Την τρώω. Δεν είμαι αντικειμενικός. Αλλά κανονικά το χ είναι μέσα. Είναι μέσα το χ. Βλέπεις πολύ χ. Είναι μέσα το χ. Τώρα ναι. Ένα χ, χ2. Πολύ χ βλέπεις. Πολύ χ βλέπεις. Τον πάω ξανά ομάδα πώς τον βλέπεις, δηλαδή από το καλοκαίρι. Έχει καμπανεβάσματα πολλά. Έχει καμπανεβάσματα. Ενώ είναι κάποιες φορές υπέροχος, ναι. Λέμε Μπαρτσελόνα, μετά λέμε πω τι β' εθνική είναι αυτή. Α, δηλαδή είναι κυκλοθυμικός. Εντελώς. Ναι. Βλέπεις ότι η ανισορροπία συνεχίζει. Έχει μια ανισορροπία. Που ξεκίνησε, ας πούμε, με την Ξάνθη, με την, τα ευρωπαϊκά, με τον Ιόνιο, με τον Κοτέλη. Με την ΑΕΚ όμως δεν ήταν ανισόρροπος, ήταν σταθερός. Όχι, αλλά ήταν και πτώμα η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, αυτή είναι αντίπαλή σου. Ήταν αυτή η αντίπαλή σου. Ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ απέχει τρεις πλάσεις. Αυτός ο Ολυμπιακός. Ναι. Με αυτές τις μεταγραφές. Εντάξει. Και δεν τους ξέρουμε αυτούς τους παίκτες. Ναι, τον Γκαρσία ο Ολυμπιακός τον ξέρει. Ξέρει πώς να τον τσιγκλίσει, ναι. Να του πάρει καμιά κόκκινη. Ναι, ναι. Εμείς δεν τους ξέρουμε αυτούς. Δεν ξέρεις. Έχεις κατασκοπία σε πιο πίσω εσύ, ας πούμε, κτλ. Εγώ σαν να πω δεν έχω ιδέα. Τον αδύναμο κρίκο του ΠΑΟΚ πέρα από το γεγονός ότι λέει. Το κέντρο του. Και η άμυνα. Στον αέρα. Ναι, στον αέρα. Το τερματοφύλακα το φοβάσαι του ΠΑΟΚ. Τελευταία, ναι, δεν ξέρω γιατί έχει δείξει κάτι ότι. Τελευταία. Μάλλον πίνει και αυτό όπω του μιλούν παλιά, έξι τον ποτό και αυτό δεν ξέρω. Είναι εδώ, πάει εκεί. Ευτυχώς έχουμε το δεύτερο τερματοφύλακα μαζί μας. Ποιος είναι? Κοντρέρας. Ναι! Έχω δώσει ρέστα. Ναι, δεν παίζει όμως. Ένα είναι το σχολείο μου. Ναι. Όταν ο Κοντρέρας κάνει λάθος, τρώμε γκολ. Όταν ο Κοντρέρας κάνει λάθος, τρώμε γκολ. Δηλαδή και την πλακιούλα που έκανε που τούφιγε λίγο η μπαλίτσα και μετά. Ψιλοκοκκινούλα ήταν εκείνη. Ναι, και το σώσαμε με 1000 ευρώ. Αταγόντια, πιασμένο ήταν εκείνο. Έχει δουλειά ρε μαλάκα εδώ. Όχι. Δερμάτινα δεν παίρνουμε. Δυστυχώς ο κόσμος όχι δεν έχει. Τα επιδιορθώνουν, ναι. Α, εκεί είσαι δηλαδή. Όπως αυτοκίνητα, δεν πουλάνε αμάξια, έχει σέρβις. Τσαγκάρες. Ναι. Εκεί. Αλλά κάνα Μπρούκλι κάνει από κανένα καινούριο. Αρχίδι, τώρα κάνω. Είχαμε του συνταξιούχου που πάνε κι αυτοί. Οι συνταξιούχοι γιατί πάνε. Ήταν πολύ καλοί πελάτε οι συνταξιούχοι. Σου λέει τι έχουν, πόσα χρόνια να ζήσουμε. 10, 20, ξέρω εγώ, θα ζήσουμε. Τώρα σου πάρει και το ρούχο, σου πάρει και το εγγόνι σου. Τα έφαγε Βενιζέλο τώρα. Ποιο Βενιζέλο, μόνο αυτό να ήταν. Κατά σειρά τα τρώνε. Έλα Νίκο, εδώ είμαστε. Τι κάνει, γύρισμα εκεί μέσα. Κάνω προγνωστικά για το παιχνίδι. Αυτό είναι για μουνάκια μόνο.